Πάμε και στο Θανάση Αυγερινό τώρα. Βρίσκεται στα σύνορα Ρωσία-Ουκρανία. Αν ήρθατε τώρα στο βελτίο μα, για να μα δώσει και την πλευρά του Κρεμλίνου, Θανάση. Ε, σε αντίθεση με την ε, τουρκική και τη διεθνή εφορία που επικράτησε χθε για τι συνομιλίε στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα αποδείχθηκε ότι ήταν μάλλον άνθρακε ο θησαυρό. Οι εκπρόσωποι του Κρεμλίνου μάλλον άδειασαν ε, α, αυτούς αυτού που ισχυρίζονταν χθε ότι έχουμε αρκετά βήματα προόδου. Αναγνωρίζουν βέβαια ότι υπάρχουν κάποιε θετικέ ενδείξει από την πλευρά τη Ουκρανίας αλλά τίποτε περισσότερο. Όλοι μιλούν για απουσία σοβαρή προόδου. Ε, Καταρχά, θα πρέπει να πούμε ότι και ο κύριο Μεντίνη και ο εκπρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν σε αυτέ τι συνομιλίε και ο σύμβουλο του ε, είπε ότι ποτέ δεν ανακοίνωσε η Μόσχα κάποιο είδου κατάπαυση πυρό. Ε, είναι σαφή η ρωσική θέση ότι τέτοιε καταπαύσει αξιοποιούνται από την πλευρά του αντιπάλου για ανασύνταξη. Ο κύριος Μεντίνης και έκανε λόγο χθε για δύο βήματα καλή θέληση, αναμένοντας αντίστοιχα βήματα από την πλευρά του Κιέβου. Την τη νύχτα, όπω έγινε γνωστό και μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα, χτυπήθηκε από το Ουκρανικό πυροβολικό πολυκατοικία στο κέντρο του Ντονιέτσκ, προκαλώντα δύο νεκρού και επτά τραυματίε. Ενώ ένα επιθετικό, ένα ακόμη επιθετικό τακτικό πύραυλο uh, Τότσκαου έπεσε στο κέντρο του Λουγκάνσκ, right. στην γειτονική δηλαδή πρωτεύουσα στο Ντομπά. Uh, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα πριν λίγο αργά απόψε ανακοίνωσε την ανασύνταξη των δυνάμεών του σε Κίεβο και Τσερνίγκοφ uh, λέγοντας ότι ο βασικός στόχος του να κρατήσει δηλαδή και να καθυστερήσει εκεί οι ουκρανικέ δυνάμει, καταφέροντά του ταυτόχρονα συντριπτικά χτυπήματα, έτσι ώστε να μην μπορούν να αξιοποιηθούν προ την κατεύθυνση του Ντομπά, έχει επιτευχθεί, όπω και ο στόχο που επιμένει ο Ρωσικό στρατό ότι επιτυγχάνεται, ότι οι απώλειε μεταξύ των αμάχων είναι μικρέ και χτυπούνται κυρίω στρατιωτικοί στόχοι.